Αυτό το θέμα αναδεικνύει πάρα πολλά πράγματα στην πολύ υπερσυντηρητική κοινωνία που ζούμε στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ζούμε σε μια πάρα πολύ συντηρητική κοινωνία. Αναδεικνύει λοιπόν άλλα θέματα πέρα από το ζευγάρι. Το ζευγάρι, καλός ή κακός, μπήκε σε μια κατάσταση που δεν μπόρεσε να την ενασχέσει. Ο σύζυγος εδραίωσε μια κατάσταση παραμελώντας τη γυναίκα του, αυτή το δέχτηκε. Και τώρα φτάσανε στο μη περαιτέρω. Το ότι η κοπέλα αυτή ψάχνει να βρει την ευτυχία της, το πάθος που όλοι θέλουμε, όλοι μας το θέλουμε, έτσι δεν είναι, όμορφο πράγμα. Βεβαίως, συμφωνούμε. Μπράβο. Θέλει να κοιτάξει τη ζωή της, να είναι ευτυχισμένη κτλ. Κάνει πάρα πολύ καλά. Μπράβο της. Το κάνει με λάθος τρόπο. Δεν διαφωνώ. Είπε ψέματα. Αλλά και ο κύριος κάνει λάθος τρόπο όταν αφήνει και χρονίζει μια παραμέληση που θα την έλεγα εγκληματική. Απλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα εδώ, επειδή μερικές φορές χρησιμοποιούμε τις λέξεις σε λάθος σημείο. Η λέξη ευτυχία είναι πολύ βαριά λέξη. Η κυρία εδώ δεν αναζητά την ευτυχία. Νομίζω ότι η κυρία εδώ απλά αναζητά την προσοχή. Αυτό αναζητά. Είναι άλλο η ευτυχία. Η ευτυχία είναι πολύ βαρύ πράγμα. Απλά εδώ η κυρία λέει ψέματα στον σύζυγό της για να κάνει το κομμάτι της. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν αναζητά την ευτυχία της, θα χωρίσει με τον σύζυγό της και θα κάνει κάτι άλλο. Ναι, δεν έχει σχέση τώρα... ο συντηρητισμός εδώ. Είναι άλλο πράγμα. Ναι, το να λες ψέματα δεν είναι συντηρητισμός. Σύμφωνοι. Ναι. Να σου το πω. Τα κατάλαβα. Ναι. Τα κατάλαβα αυτά που είπες, αλλά μια και είσαι και νεαρός και ορμητικότατος και μπράβος σου και συμπαθέστατος. Ευχαριστώ. Είναι σίγουρο ότι σου λείπει και κάποια εμπειρία στη ζωή. Αυτό είναι στάνταρ, δεν είναι κακό. Όλοι όταν είμαστε νέοι δεν έχουμε εμπειρίες. Καλά, δεν είμαι και τόσο νέοι, φανταστείτε. Και η λέξη ψέματα είναι και αυτή βαριά. Ναι. Η γυναίκα αυτή έχει εγκλωβιστεί στην ασφάλεια για τα παιδιά της και την παροχή του καθημερινού. Ναι. Και από την άλλη στην ευτυχία τη δικιά της και δεν ξέρει τι να κάνει. Εμένα έχει φοβηθεί. Είναι ανασφαλής αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι... Δεν λέει ψέματα. Είναι ανασφαλής. Είναι φοβισμένη. Λέει ψέματα. Απλά εμένα αυτό που με ενοχλεί γενικά... Λέμε την πράξη τυπικά, ναι, λέει ψέματα. Μα λέει ψέματα. Αλλά για ποιο λόγο το λέει. Μα όχι. Μισό λεπτάκι. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι έχουμε ανακαλύψει μία μηχανή που παράγει πολύ ωραίες δικαιολογίες. Και οι δικαιολογίες είναι πάρα πολλές. Και βρίσκουμε πάντα δικαιολογίες. Και αυτή η μηχανή είναι ατελείωτη ώστε να δικαιολογούμε αυτά που θέλουμε εμείς. Πάντα μπαίνουμε όλοι, πάντα είμαστε θύματα. Και υπάρχει μία μηχανή που βγάζει δικαιολογίες. Εδώ θα συμφωνήσω. Η κυρία έχει ένα σωρό δικαιολογίες. Αλλά δεν κάνει ένα πράγμα. Αν πάει και πίσω σύζυγο, α, ξέρεις κάτι, σύζυγέ μου, έχω άλλον. Οι δικαιολογίες τελειώνουν. Τα ψέματα τελειώνουν και η αλήθεια έρχεται στη μούρη μας. Οι δικαιολογίες έρχονται στην ουσία γιατί βοηθούν στο να μην δούμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Μπράβο. Ωραία. Αν έχουμε την ικανότητα και την ετοιμότητα να δούμε αυτό που συμβαίνει μέσα μας, δεν θα τις χρειαστούμε τις δικαιολογίες. Αυτό είναι το ζήτημα. Μήπως είναι και, κύριε Βαγγέλη μου, η λαϊκή παροιμία θέλουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Η κυρία Νικολέτα και πολλές Νικολέτες και Νίκη και Τζορτζέλες και δεν ξέρω και Παναγιώτηδες. Βρίσκουμε μια δικαιολογία και βρίσκουμε και κάποιον από διοπομπαίο τράγο. Μπράβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, αλλά το θέμα είναι ότι ικανοποιούμε τις ανάγκες μας εις βάρος των άλλων. Έτσι. Το θέμα είναι πώς ικανοποιήσω τις ανάγκες μου. Σύμφωνοι, αλλά δεν μέσα από αυτή την. Ακούστε με λίγο. Ναι. Μέσα από αυτή την υπόθεση της κυρίας Νικολέτας. Καλά λέω το όνομα, υποθέτω. Ναι. Ένα τελευταίο σχόλιο. Δεν αναδεικνύονται πολλά πράγματα. Πάρα το πώς περνάνε σήμερα τα ζευγάρια μετά από καιρό παντρεμένα. Βεβαίως. Δεν βγαίνουν κοινωνικά προβλήματα πολύ μεγάλα που τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Βαγγέλη. Αυτό προσπαθώ να σας αναδείξω ότι και στο νεαρό που είπα πριν έχει μια ορμή, μια επιθετικότητα. Θέλω να πω, μην τη βάζουμε όλοι στη γωνία και πυροβολούμε. Όχι, απλά. Με αυτή την έννοια το λέω. Θέλει ότι έχει δίκιο. Σαφώς λέει ψέματα, διάλεξε το λάθος δρόμο. Κύριε Βαγγέλη μου, εννοείται, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό που λέτε. Η συζήτηση θα γίνει και τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες.